Έμεινα, ας πούμε, να δω τι θα γίνει, αλλά βρήκα τον εαυτό μου στην Αθήνα. Τι πιστεύεις ότι θα γινόταν αν έμενε? Θα έχανες περισσότερο τον Ανδρέα ή θα κέρδιζες κάτι άλλο? Θα χανόταν ο Ανδρέα. Το πιστεύεις αυτό? Ναι. Ήταν ένας δρόμος λίγο σκοτεινός. Mm-hmm. Όταν γυρνάς πίσω εκεί σε αυτό το δρόμο, τι λες τον Ανδρέα που είναι σήμερα? Ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ναι. Και ήταν πολύ σωστή επιλογή. Κάνεις αυτοκριτική όμως τον εαυτό σου, έτσι? Βέβαια. Όσο πιο συχνά μπορώ, αυτό είναι καλό. Προσπαθώ να το κάνω. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι αυτοκριτική. Οι πρώτες δουλειές εδώ ήταν μουσικές ή ήταν θεατρική η πρώτη δουλειά? Μουσική μπορώ να πω έπαιζα από τα 16 μου. Από τα 16-17. Συγκροτήματα και τέτοια πράγματα. Ναι, και μόνος μου και με ντουέτα και με συγκροτήματα. Ναι. Ήταν πάντα μέσα στη ζωή μου μουσική. Τα πρώτα μου λεφτά τα είχα βγάλει από τη μουσική στα 16,5-17. Εκεί η Αγγλία, όταν πήγες, ή εδώ, στην Κύπρο? Ναι. Μου έπαιρναν 10 λίρες, ας πούμε. Ας πούμε τότε η οικογένεια. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι που έρχεται λίγο σε αντιπαράθεση έτσι, με το ρεπορτάζ. Είπε στο ρεπορτάζ ότι ουσιαστικά είσαι πάρα πολύ δεμένος με